και όταν τελεστεί τα χίλια έτη, λυθίσετε ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και εξελεύσετε, πλανήσε τα έθνη, τα εν τες τέσσαρση γωνίες της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, συναγαγήν αυτούς. Όν ο αριθμός αυτών ως η άμμος της θαλάσσης. Και λέγαμε την περασμένη φορά, ποια είναι αυτή η πλάνη των εθνών που θα λυθεί ο διάβολος να πλανήσει τα έθνη, ότι είναι η απομάκρυνση από την ορθόδοξον πίστη δια της μεθόδου της νοθείας, της αληθείας, όπως είναι οι αιρέσεις, όπως είναι η απιστία και η αθεία, όπως ακόμη είναι τα διάφορα κοινωνικά συστήματα τα οποία παίζουν ρόλο θρησκείας. Πιστεύουν οι άνθρωποι εκεί, της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της τεχνικής, όλα αυτά θα αποτελέσουν τα στοιχεία εκείνα με τα οποία ο διάβολος θα πλανήσει τα έθνη και θα τα αποστήσει από τον Χριστό. Αυτά λέγαμε, σας είπα, την περασμένη φορά. Αλλά τίθεται τώρα το ερώτημα, ποια είναι αυτά τα έθνη που βρίσκονται στις τέσσερις γωνιές της γης? Η έκφραση «τέσσερις γωνιές της γης» είναι μία συνηθισμένη στην Παλαιά Διαθήκη, όπως θα λέγαμε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Δεν υπάρχουν γωνιές, αλλά είναι έκφρασης. Δηλαδή σημαίνει όλη η γη. Μία οικουμενικότητα, ό,τι είναι σε ολόκληρη τη γη, στην Ιφίλιο. Και ότι τα έθνη αυτά λέγονται Γόγ και Μαγόγ. Αποδίδεται λοιπόν σε αυτά τα έθνη αυτή η γενική ονομασία. Είναι υπό την γενική αυτήν ονομασία τα έθνη εκείνα που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό ή είχαν και την διέκοψαν. Εξάλλου κατά τον Αρέθα, σας διαβάζω, τον Γόγ εκ της εβραίδος γλώσσης αθρίζοντα ή άθροισμα ερμηνεύουσι, τον δε Μαγόγ επιρμένον. Δηλαδή με άλλα λόγια, οι λέξεις Γόγ και Μαγόγ θα πει η πρώτη εβραϊκά άθρησης, μάζεμα. Μαγόγ θα πει υπερήφανος, επιρμένος. Θα λέγαμε ότι Γόγ και Μαγόγ είναι η συνάθρησης και η συμμαχία των υπερηφάνων, των επιρμένων κατά της πόλεως του Θεού. Ο Ιεζεκιήλ τον 7ο αιώνα αναφέρεται σε αυτούς, όπου ο Γόγ είναι ο βασιλεύς του λαού Μαγόγ. Έχουμε ξαναμιλήσει σε ένα περασμένο θέμα μας, θα το ενθυμίστε, στα περσινά μας θέματα, που ήσαν φύλλα σκύθικα και είχαν επιτεθεί κατά το 630 π.Χ. εναντίον της Μικράς Ασίας, της Παλαιστίνης, είχαν καταστρέψει την περιοχή, όπου περνούσαν κατέστρεφαν, ήσαν ορδές πραγματικά, και η ανάμνηση εκείνης της φοβερής λαϊλασίας αυτών των σκυθικών φύλων ονόμασαν μία πόλη Σκυθόπολη. Στην Παλαιστίνη υπήρχε πόλης με το όνομα Σκυθόπολης, ή το εις ανάμνηση αυτής της επιδρομής αυτών των βαρβαρικών φύλων. Αλλά όταν αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως τον Γόγο και τον Μαγόγο, πρόκειται περί συμβολικών ονομάτων, θα το υπογραμμίσω, περί συμβολικών ονομάτων των αντιθέων δυνάμεων
των οποίων φορείς θα είναι τα αντίχριστα έθνη που θα επιτεθούν για τελευταία φορά εναντίον της πόλεως του Θεού που είναι η Εκκλησία. Αντελήφθημε λοιπόν ποια είναι αυτά τα έθνη που είναι στις τέσσερις γωνιές της γης, στην Ιφίλιο, με τη γενική συμβολική ονομασία Γόγ και Μαγόγ. Προσέξτε κάτι, δεν πρόκειται περί του Αρμαγεδόνας αυτός ο πόλεμος. Περί αυτού ομιλήσαμε σε περασμένα θέματα. Ο πόλεμος δεν θα είναι μεταξύ αυτών των εθνών, αλλά των εθνών όλων εναντίον της Εκκλησίας. Έχει κάτι το ιδιάζον, το ξεχωριστό. Είναι δε η τελευταία πράξη της ιστορίας αυτή. Ο αριθμός των χαρακτηρίζεται ως άμμος της θαλάσσης, όχι των εθνών, των κατοίκων αυτών των εθνών. Και θέλει να δείξει ότι πολύ λίγοι είναι εκείνοι που θα έχουν μείνει πιστοί στις έσχατες ημέρες, αφού τόσοι πολλοί θα είναι εκείνοι που θα επιτεθούν εναντίον της Εκκλησίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα είναι το λίμα του Χριστού, το λίμα εψιλογιώτα περισπομένη δύο μη, το υπόλοιπο, αυτό το ευλογημένο λίμα, που θα λέγαμε ότι είναι αυτό το μικρό πίμνιον που είπε ο Χριστός κάποτε, μη φοβού το μικρόν πίμνιον. Δηλαδή, μη φοβάσαι ο μικρόν πίμνιον, ότι ευδόκησεν ο πατήρ δούνε ημίν την βασιλεία. Γιατί έχει ευδοκίσει ο πατήρ να δώσει σε σένα το πίμνιο το μικρό, την ευλογία, τη βασιλεία του. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, εδώ θα έλεγα, προσέξτε, μην ξυπαζόμαστε. Τι κάνουν οι άλλοι? Πολλές φορές, ιδίως τα παιδιά μας, όχι λιγότερο και οι μεγάλοι, βλέπουν τους άλλους και ζηλεύουν. Μα κοίταξε, λέγει, ο γείτονάς μου τι κάνει, δηλαδή πώς ζει. Και τι ζηλεύεις? Άστο, να ζήσω όπως θέλει. Μα ξέρεις, αυτός έχει επιτυχίες, έχει... Είναι βέβαια μακριά από τον Θεό, βέβαια ζει στο κόσμο, στο πνεύμα του κόσμου. Και τι ζηλεύεις? Προσέξτε, αγαπητοί μου, μη ζηλεύετε. Μη ζηλεύετε τους κοσμικούς ανθρώπους. Μη ζηλεύετε τις επιτυχίες τους. Προσέξατε το αυτό. Είναι η πλάνη, η απάτη, η πεπονόφλουδα που μας φέρνει από το χώρο του μικρού πυμνίου, από το χώρο του λίματος, εις τον πλατήν χώρο του κόσμου τούτου. Ας το προσέξουμε. Πάντως, το θέμα είναι ότι λίγοι θα έχουν μείνει πιστοί και θα επαληθεύουν οι λόγοι του, θα επαληθεύσουν οι λόγοι του Χριστού που είπε, πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθών επί της γης, εννοεί, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Α, ώστε λοιπόν ο Υιός του ανθρώπου θα ξανάρθει. Το ακούσατε? Πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθών. Α, θα ξανάρθει λοιπόν. Ε, ναι, θα ξανάρθει. Εάν τον περιμένουμε, τότε θα διορθώνεται η ζωή μας. Εάν δεν τον περιμένουμε, τότε θα ζήσουμε τη ζωή της ξενιασιάς, ότι δεν βαριέσαι τίποτα. Και στο τέλος θα πούμε, δεν υπάρχει τίποτα. Φοβερό. Τον περιμένουμε τον Χριστό, θα ξανάρθει ο Χριστός, αλλά θα βρει την πίστη επί της γης ο Χριστός. Θα είναι φροντίδα μας, σας παρακαλώ πολύ, και κάθε μέρα να κάνουμε αυτοκριτική. Βρίσκομαι εις το λίμα που είναι ο λαός του Θεού? Βρίσκομαι στο μικρό πίμνιο? Δεν με ενθουσιάζει, βέβαια, μακάρι ήταν όλος ο κόσμος πιστοί άνθρωποι, αλλά δεν με ενθουσιάζουν οι πολλοί. Εγώ θέλω να είμαι μέσα στο λαό του Θεού. Πάντως, η έκφραση τα έθνη, τα εν τες τέσσερις γωνίες της γης, δείχνει αυτήν την παγκοσμιότητα των γεγονότων. Δηλαδή, ότι θα επιτεθούν εναντίον του λαού και της πόλεως, δείχνει παγκοσμιότητα. Προσέξατε το, παγκοσμιότητα. Όχι ελληνικότητα, που μερικοί θέλουν να ερμηνεύουν την Αποκάλυψη
μόνο στον ελληνικό χώρο από Κωνσταντινούπολη μέχρι Κρήτη. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι παγκόσμιο βιβλίο και η εκπλήρωσή του είναι επί παγκοσμίου επίπεδου. Και ανέβησαν ποιοι, τα έθνη, επί το πλάτος της γης και εκεί κλέψαν την παρεμβολή των Αγίων και την πόλη την ηγαπημένη. Το πλάτος της γης, ωραία έκφραση, τη συναντούμε και στους προφήτες, σημαίνει, φανερώνει την παγκοσμιότητα. Ανέβηκαν, λέγει, τα έθνη στο πλάτος της γης. Είναι, υπάρχει και ερμηνεία, βέβαια δεν είναι πολύ σωστή, αλλά τουλάχιστον οπτικά θα λέγαμε το εξής. Λογαριάσετε ότι κοιτάζουμε στον ορίζοντα που είναι η θάλασσα και βλέπουμε κάποια στιγμή να ξεπροβάλλει η μύτη ενός καταρτιού, μετά το κατάρτι ολόκληρο, μετά το πλοίο. Επειδή είναι στρογγυλή η γη, επόμενον είναι να δούμε πρώτα το κατάρτι του και κατόπιν να δούμε το πλοίο. Πάρτε αυτή την εικόνα, πως έρχονται από όλη την γη για να κυκλώσουν την πόλη του Θεού και η έκφραση ανεβαίνουν δίδει αυτή την εντύπωση. Το πλοίο δεν ανεβαίνει όταν το βλέπουμε να ανέρχεται, απλώς κάνει, θα λέγαμε, αυτήν την κυκλική κίνηση και τώρα δεν κρύβεται πίσω από, αυτό, από τη σφαίρα της γης, αλλά δίδεται η εντύπωση ότι το πλοίο ανεβαίνει. Εξάλλου πολλές εκφράσεις στην Αγία Γραφή είναι κατά το φαινόμενο και όχι κατά την πραγματικότητα, επειδή οι εκφράσεις της Αγίας Γραφής και Παλαιάς και Καινής Διαθήκης είναι δημόδεις και πρέπει να κατανοηθούν από όλο τον κόσμο, από όλο το λαό. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουν επιστημονικό χαρακτήρα στην έκφραση. Προσέξτε, στη διατύπωση, στην έκφραση. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης. Είπαμε, το πλάτος φανερώνει την παγκοσμιότητα. Αυτό το ανέβησαν σημαίνει μεταφορικά ότι τα έθνη βρίσκονται σε ένα βάθος και οι πιστοί σε ένα ύψος. Οι πιστοί και η Εκκλησία. Συνεπώς, το βάθος στο οποίο βρίσκονται τα έθνη, δέον να θεωρηθεί ότι είναι πνευματικόν βάθος, και το ύψος πνευματικών και ηθικών, και το ύψος και αυτό πνευματικών και ηθικών της Εκκλησίας, που σημαίνει έρχονται, ανεβαίνουν. Θυμηθείτε το θηρίο Αντίχριστος, πρώτα ο δράκον, μετά το άλλο θηρίο. Από πού ανέβηκαν? Από τη θάλασσα. Ο ψευδοπροφήτης, το άλλο θηρίο, το τρίτο, από τη γη. Ανέβηκαν από κάτω επάνω. Δείχνει μεταφορικά, σας ξαναλέγω, το ηθικό και πνευματικό τέλμα που έρχονται αυτοί οι τελματώδεις άνθρωποι να πολεμήσουν το ηθικό και το πνευματικό ύψος της Εκκλησίας και του λαού του Θεού. Πάντως αντιληφθήκατε ότι πρόκειται περί παγκοσμίου κινητοποιήσεως με κυκλοτερήν επίθεση από τις τέσσερις γωνιές. Αν μας βάλουν στο σπίτι μας, δηλαδή στις τέσσερις γωνιές του σπιτιού μας, φωτιά, μας κύκλωσαν. Υπάρχει έκφραση σε αυτά τα λαϊκά βιβλιαράκια, τα θρησκευτικά, μου φαίνεται, στην Αγία Επιστολή, την οποία σας συνιστώ. Τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω αυτό, δεν είναι βιβλίο της Εκκλησίας μας η Αγία Επιστολή. Ξέρω ότι ίσως πολύ το διαβάζετε, αλλά δεν είναι βιβλίο της Εκκλησίας μας. Δηλαδή η Εκκλησία δεν το δέχεται αυτό. Εκεί μέσα υπάρχει η εξής έκφραση, ότι τότε μόνο δεν θα πας στην Εκκλησία αν το σπίτι σου έχει πιάσει φωτιά από τις τέσσερις γωνιές του. Αν πιάσει φωτιά το σπίτι μου από τις τέσσερις γωνιές του. Προσέξτε τώρα. Από τις τέσσερις πλευρές έρχονται τα έθνη, σηκώνονται. Άρα λοιπόν σημαίνει κύκλωσης.
Ναι, ναι, η επίθεση που θα κάνουν εναντίον της Εκκλησίας και των πιστών θα είναι κυκλοτερής επίθεσης, που σημαίνει επίθεση από παντού, που σημαίνει πνευματική επίθεση, οικονομική επίθεση, κοινωνική επίθεση. Τα ακούσατε? Μα θα έτοιμοι. Όπως ακριβώς είχε πει ο Κύριος, και αυτό ήταν ένας ιστορικός τύπος αυτών των εσχάτων, μη φοβηθείτε, λέγει, θα σας καταστήσουν από συναγόγους. Τι θα πει από συναγόγους? Δεν θα σε δεχθούν στην κοινωνία τους οι άνθρωποι αυτοί που δεν θα έχουν πιστέψει σε μένα. Δεν θα σας δεχθούν. Θα σας βγάλουν από τη συναγωγή τους. Θα σας βγάλουν από τον κύκλο τους. Πολλοί άνθρωποι θα λέγανε, μα εάν δεν πιάσω φιλίες, κοινωνικές σχέσεις, πώς θα πηγαίνω στις δεξιώσεις, στα κτλ. Αδελφέ μου, αυτά κοιτάζεις. Και αν πήγαινες, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ανώδυνα, τώρα θα σε αποκλείσουν. Και φοβήσαι, αδελφέ μου, μήπως αποκλειστείς από εκεί και προδώσεις τον Χριστό, προδώσεις την πίστη σου. Πάντως να το ξέρετε, ούτε θα γυρίζουν να μας κοιτάξουν, και οικονομικός αποκλεισμός θα γίνει. Ενθυμίστε, το έλεγαμε σε ένα περασμένο θέμα. Και κοινωνικά απόβλητα θα μας θεωρήσουν. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέγει ότι θεωρήθηκα σαν έκτρωμα και στάθηκα έκτρωμα για τον Χριστό? Θα μας βλέπουν τώρα οι άλλοι σαν έκτρωμα εμάς. Περίψημα έως άρτη. Περίψημα. Ξέρετε θα πει περίψημα? Είναι το σφουγγάρι που σκουπίζουμε το τραπέζι που έχει τα ψίφουλα. Να σας το πω έτσι. Έτσι, γιατί μερικές λέξεις έτσι είναι λίγο χοντρές, αλλά είναι χαρακτηριστικές. Πατσαβούρα. Γινήκαμε έως άρτη, λέγει, έως τώρα περίψημα. Εμείς οι Απόστολοι γινήκαμε πατσαβούρα του κόσμου τούτου. Αδελφοί, είμαστε έτοιμοι να γίνουμε η πατσαβούρα του κόσμου τούτου? Αυτό θα πει θα δεχθούμε από παντού κυκλοτερή κίνηση. Όλες οι αντίθεες δυνάμεις θα στραφούν κατά της Εκκλησίας, κατά των πιστών, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Γιατί ο διάβολος θα έχει πολύ θυμό και θα είναι η τελευταία του πράξης. Δηλαδή, μορφή, την είπαμε, διωγμός άγριος, θανάτωσης άνευ προηγουμένου. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, «Εν τη γη καταπλατενθήσονται ως την παρεμβολή των Αγίων, δηλαδή την Εκκλησία, την εν της τέσσερις υπέραση της οικουμένης ιδρασμένην πορθήσαντες». Δηλαδή θα έρθουν να πορθήσουν την Εκκλησία, που είναι τοποθετημένη η Εκκλησία στις τέσσερις γωνιές της γης. Η Εκκλησία μας είναι παγκόσμια. Παγκοσμία είναι. Δηλαδή ο Χριστιανισμός είναι παγκόσμιος, σε όλη τη γη είναι απλωμένος, που σημαίνει ότι θα είναι παγκοσμία και η επίθεση. Αποκαλεί εδώ το ιερόν κείμενον τους πιστούς παρεμβολή. Παρεμβολή θα πει στρατόπεδο. Και υπάρχει μία αναλογία με την παρεμβολή των Ιουδαίων στην έρημο. Όταν οι Εβραίοι έφυγαν από την Αιγυπτό, ελέγχοντο παρεμβολή Κυρίου, δηλαδή στρατόπεδων του Κυρίου. Και γίνεται εδώ μία θα λέγαμε σύγκριση αναφορά στην παλαιά, την αρχαία παρεμβολή, για να δείξει ότι η παρεμβολή της Εκκλησίας, δηλαδή οι πιστοί, θα έχουν ανάλογη τοποθέτηση και ανάλογες συνθήκες ζωής με τον αρχαίο Ισραήλ, δηλαδή την παρεμβολή του Κυρίου εις την έρημο. Η παρεμβολή των Αγίων και η πώληση η αγαπημένη που λέγει το ιερόν κείμενον δεν είναι ένα σχήμα
δεν είναι σχήμα εν διαδιήν, δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα που λέγεται με δύο εκφράσεις, με δύο λέξεις, αλλά είναι δύο πράγματα. Αυτό θα παρακαλέσω, προσέξατε το, έχει σημασία. Είναι λεπτή η παρατήρηση εδώ του Αγίου Ανδρέου, που λέγει το εξής, προσέξατε το: προσέτη δε και τη Νέα Ιερουσαλήμ, την αγαπημένη πόλη, ένθα και τον αντίχριστον φασίν εν το ναό καθεδίσθε του Θεού, είτε εν το Ιουδαϊκό το πάλε μεν θείο, καθερεθέντι δε δια την κατά Χριστού τόλμαν, και υπ' αυτού ανορθούστε προσδοκομένο της θεομάχης Ιουδαίης, είτε εν το αληθώς θείο ναό τη καθολική εκκλησία, τα αλότρια σφετεριζόμεναν και αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστι Θεός καθώς φυσήν ο Απόστολος. Παρακαλώ, αυτό το σημείο είναι εκτάκτο σπουδαίο. Εκτάκτο σπουδαίο. Προσέξατε το. Γιατί έχει αρχίσει να γίνεται αυτό. Στον αιώνα μας έχει αρχίσει. Βέβαια, η αλήθεια ότι μερικά πράγματα έχουν ήδη γίνει και στους περασμένους αιώνες. Όπως έχουμε τους αιρετικούς, θα το δείτε στη συνέχεια. Αλλά με την έννοια του προδρόμου του Αντιχρίστου έχει αρχίσει ιδιαίτερα στον αιώνα μας. Προσέξτε. Άλλο η παρεμβολή των Αγίων και άλλη η πώληση η αγαπημένη. Μα η πώληση η αγαπημένη είναι η Εκκλησία. Πώς είναι κάτι διαφορετικό η Εκκλησία? Η Εκκλησία δεν αποτελείται από τους πιστούς? Του ότι τα βάζει ξεχωριστά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και η ερμηνεία της Εκκλησίας τα διαχωρίζει, σημαίνει ότι όταν λέγει πώληση αγαπημένη, δεν είναι απλώς η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι η παρεμβολή των Αγίων. Αλλά τότε τι είναι? Είναι ό,τι λέμε και στη σύγχρονη γλώσσα, αλλά δεν είναι όμως σύγχρονο, λέγεται και παλαιότερα. Ο ναός να λέγεται Εκκλησία. Σε παλαιά τυπικά λέμε, όταν σημάνει το σήμαντρον μαζεύονται οι πιστοί στην Εκκλησία. Ποια Εκκλησία? Εκκλησία είναι η πιστή. Αλλά Εκκλησία είναι ο ναός. Ναι, διότι θα λέγαμε κατ' επέκταση ο ναός λέγεται Εκκλησία, επειδή στο ναό υπάρχουν οι πιστοί που είναι Εκκλησία. Συνεπώς σημαίνει ότι θα έχουμε την επίθεση τόσο στους χριστιανούς όσο και στους χριστιανικούς ναούς. Αυτό είναι όλο. Αλλά και το χειρότερο. Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι το εξής: που ο ναός είναι ο χώρος της λατρείας του Θεού. Μας λέγει εδώ ο Άγιος Ανδρέας με το οξύ του μάτι ότι όταν λέγει πόλη, εννοεί την αγαπημένη πόλη, εννοεί τον ναό, τον χριστιανικό ναό στον οποίο θα καθίσει ο Αντίχριστος. Είτε λέγει θα καθίσει ο Αντίχριστος στον παλαιό ναό του Σολομώντος, τον οποίο αυτός θα χτίσει και οι Ιουδαίοι θα τον θεωρήσουν ότι είναι ο Μεσσίας τον, είτε θα καθίσει στον χριστιανικό ναό. Αυτό τρομάζει, αγαπητοί μου. Μπορεί ο Αντίχριστος να καθίσει σε χριστιανικό ναό? Μπορεί ο Αντίχριστος να εμφανιστεί ως πατριάρχης? Εδώ βέβαια ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων δεν συμφωνεί στην ερμηνεία αυτή και λέγει, όταν κάνει τις κατηχήσεις του, λέγει στους κατηχουμένους του, σε ποιο ναό θα μείνει, θα έρθει ο Αντίχριστος? Σε αυτό το ναό που είμαθα εδώ? Και ο ναός στον οποίο έκανε την κατήχησή του ήταν ο ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Εδώ θα έρθει? Μη γέννητο, θα είναι ο ναός του Σολομώντος που θα τον κτίσει ο Αντίχριστος. Εδώ ο Άγιος Ανδρέας λέγει ίσως να είναι και εις το ναό των χριστιανικών. Πώς στάθηκαν πρόδρομοι του Αντιχρίστου να μπουν μέσα στο ναό του Θεού?
οι διάφοροι πατριάρχε ή ιερείς που στάθηκαν αιρετικοί. Ο Άριος πρεσβύτερος ήταν. Μακεδόνιοι και Σαβέλιοι και τα λοιπά, επίσκοποι ήσαν. Υπήρξαν όχι λίγοι πατριάρχε, Κωνσταντινουπόλεως μάλιστα, όχι λίγοι πατριάρχε υπήρξαν αιρετικοί. Αυτοί απλώς έδειξαν ότι μπορεί να καθίσει ο Αντίχριστος μέσα στον χριστιανικό ναό. Αλλά το φαντάζεστε αυτό, ότι το πνεύμα του Αντιχρίστου μπορεί να καλοκάθεται μέσα στο ναό του Θεού? Εδώ εφιστώ την προσοχή σας. Εφιστώ την προσοχή σας. Γι' αυτό ο λαός του Θεού πρέπει να έχει γνώση. Πρέπει να γνωρίζει καλά τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, δηλαδή το περιεχόμενο της πίστεως, να το ξέρει καλά όσο μπορεί. Πρέπει να ξέρει τις βάσεις της ευσεβίας, της πνευματικής ζωής. Και όταν κάποτε μπορεί οι πρεσβύτεροι, επίσκοποι ή πατριάρχε να κινούνται κατά αιρετικών τρόπων, να αποδοκιμαστούν από το λαό του Θεού, ή ο λαός του Θεού να λάβει τα μέτρα του και να προσέξει, διότι θα προσκυνήσει έναν αντίχριστο αντί να τιμήσει τον επίσκοπό του ή τον αρχιεπίσκοπό του και τον πατριάρχη του. Είναι αποκαρδιωτικό. Δεν θέλω με αυτό να σας πω να αρχίσετε να ελέγχετε τους κληρικούς με την είναι ποιος είσαι. Προσοχή, μην πάρει κανείς τα πράγματα λιγάκι, θα ήταν τραβηγμένα. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε όμως τι μας διδάσκουν εκείνοι οι οποίοι είναι εντεταλμένοι να μας πούν την αλήθεια. Και αν ο λαός καταρτίζεται, και πρέπει να καταρτίζεται, αναμφισβήτητα θα μπορεί και να φυλαχτεί. Και κατέβει πύρ εκ του ουρανού από του Θεού και κατέφαγεν αυτούς, και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ευλήθη στη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και βασανιστήσονται ημέρας και νυχτός εις τους αιώνας των αιώνων. Βεβαίως αυτή η επίθεση, να σας το αποδώσω συγγνώμη, και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό, από το Θεό, και τους κατέφαγε αυτούς, τον Γόγ και τον Μαγόγ. Και ο διάβολος που πλανά τους λαούς αυτούς μπήκε στη λίμνη του πυρός με το θιάφι, εκεί που είναι και το θηρίο ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, και θα βασανιστούν μέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Βεβαίως, όπως βλέπουμε, η επίθεση των αντιθέων δυνάμεων αντίον της Εκκλησίας και εναντίον των πιστών θα έχει αρχίσει, αλλά δεν θα ολοκληρωθεί. Κατά το λόγο του Κυρίου, Ματθαίος 24,22, και ημί εκολοβώθησανε ημέρα εκείνε ούκανε σώθη πάσα σάρξ, δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται ημέρα εκείνε, κι αν δεν είχαν μικρίνει εκείνες ημέρες, κολοβωθεί, μικρίνει εκείνες ημέρες, ποιες ημέρες? Αυτές περί των οποίων ο λόγος το σύνορα. Όταν οι πιστοί θα δεχθούν τις επιθέσεις των αντιθέων δυνάμεων, δεν θα μπορούσε κανείς να ζήσει. Δεν θα μπορούσε, θα ήταν αδύνατον. Φρικώδης θα είναι εκείνη η εποχή. Αλλά για τους εκλεκτούς θα μικρύνει ο χρόνος αυτός. Και στο αποκορύφωμά του ο χρόνος αυτός θα είναι τα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου. Και θα διακοπεί αυτή η επιβουλή των εχθρών, των αντιθέων δυνάμεων εναντίον της Εκκλησίας, με φωτιά από τον ουρανό. Τι θα είναι αυτή η φωτιά από τον ουρανό? Λέγει πάλι ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας,
είτε θα είναι φωτιά, σαν και εκείνη που κατέβασε ο προφήτης Ηλίας και κατέκαυσε τους δύο πεντηκοντάρχους όταν πήγαν να τον συλλάβουν. Ο πεντηκόνταρχος, ένα ας πούμε ο υπολοχαγός, με 50 άνδρες πήγε επάνω στο βουνό να τον συλλάβει κατά εντολή του βασιλέως, και μόλις τον είδε ο προφήτης Ηλίας κατέβασε φωτιά και τους έφαγε και τους 50, τους κατέστρεψε η φωτιά. Πηγαίνει δεύτερος πεντηκόνταρχος και εκείνος υπέστη το ίδιο. Πηγαίνει τρίτος και πριν κάνει οτιδήποτε, καμιά ενέργεια να συλλάβει τον Απόστον προφήτη, πέφτει στα γόνατα και του λέγει: άνθρωπε του Θεού, εμείς εκτελούμε εντολές και διαταγές, φτωχοί άνθρωποι είμαστε, έχουμε οικογένειες, να λέγαμε σήμερα στη γλώσσα μας, λυπήσουμε τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας, τι φταίμε εμείς. Και του λέγει ο Θεός: να τον ακούσω τι σου λέει, και πήγαινε μαζί του, ώστε αυτή τη φωτιά, λέγει, πίθανος θα στείλει ο Θεός να καταφάγει τις αντίθετες δυνάμεις, ή ακόμα αυτή η ιδία παρουσία του Χριστού, που θα είναι η δευτέρα του παρουσία, όπως μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, το πνεύματι του στόματος αυτού, τούτου στε και τα προλεκθέντα έθνη, καταφάγεται. Δηλαδή αυτούς, τον Αντίχριστον, τον Διάβολον, τον Ψευδοπροφήτη και τα προλεκθέντα έθνη, τον Γόγ και τον Μαγόγ. Ώστε βλέπαμε εδώ, ότι και από εδώ το βλέπετε, ότι μετά την τιμωρία την οριστική του Αντιχρίστου, δεν υπάρχει πλέον τίποτα άλλο παρά η δευτέρα του Χριστού παρουσία, που τελειώνει η ιστορία, η Ανάσταση των νεκρών, και δεν υπάρχει χιλιετής βασιλεία παρακάτω. Είναι εκείνο που σας έλεγα την περασμένη φορά. Και θα τεθούν, λέγει, εις την λίμνη του Πυρός και του Θείου, και θα βασανιστούν μέρα και νύχτα στους αιώνας των αιώνων. Ποια είναι αυτή η λίμνη του Πυρός? Είναι, αγαπητοί μου, η αιωνία κόλασης, που το αιώνιο της εκφράζεται με την εικόνα ημέρα και νύχτα, και με την έκφραση εις τους αιώνας των αιώνων. Την ίδια έννοια έχουν και οι λόγοι του Χριστού, Ματθαίος 25,41, τότε ερεί, τότε θα πει, και τις εξεβονίμων στους αριστερά τους, αριστερά του: πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, κόλασης, το ετοιμασμένον το διαβόλο, που έχει ετοιμαστεί δια τον διάβολο και τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη και τις αγγέλης αυτού και για τους δαίμονές του. Η κόλαση λοιπόν είναι αιωνία, όπως αιώνιος είναι και η βασιλεία του Θεού. Η αιωνιότητα αυτή δεν είναι σχετική, αλλά απόλυτος. Υπάρχει η έκφραση «και απελεύσονται ούτοι», στο ίδιο Ματθαίος 25,46, «και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον», και θα πάνε αυτοί σε αιωνία κόλαση, «οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». Η λέξη αιώνιος στον ίδιο Ευαγγελιστή, εις το ίδιο κεφάλαιον, εις την ίδια πρόταση, εις το ίδιο χωρίον, με το αυτό αντικείμενο, κόλαση και βασιλεία Θεού, και τα δύο αιώνια, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αποκατάσταση των πάντων κατά την εσφαλμένη εκείνη οριγενική θεωρία που επιθυμούν μερικοί φιλοσοφικό το τρόπο να εφησυχάζουν και να λέγουν ότι ο Θεός θα συγχωρήσει τους ανθρώπους και τον διάβολο, τους αμαρτωλούς και τον διάβολο, κάποια φορά όταν πια θα έχουν αρκετά τιμωρηθεί. Όχι, αγαπητοί, διότι η λέξη αιώνιος δια την κόλαση, εάν είναι σχετική, τότε η ίδια λέξη που μπαίνει και δια την βασιλεία του Θεού
θα έπρεπε και εκεί να είναι σχετική, που σημαίνει εάν η κόλαση έχει τέλος, τότε και η Βασιλεία του Θεού έχει τέλος. Αλλά τέτοια πράγματα η Εκκλησία μας δεν τα γνωρίζει. Γι' αυτό πολύ σωστά ο Ιερός Ευαγγελιστής βάζει δύο εκφράσεις: ημέρας και νυχτός, που είναι παρμένο από την επίγεια ζωή μας, θα βασανίζονται, λέει, ημέρα και νύχτα, και μετά εις τους αιώνας των αιώνων, για να δείξει το αιώνιον, το ατελεύτητον, κατά απόλυτον οπωσδήποτε τρόπο. Εδώ, αγαπητοί, στο σημείο αυτό τελειώνει πια κάθε δράσης της διαβολικής εκείνης τριάδος του διαβόλου, του αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου. Εδώ τελειώνει. Θα πεταχτούν εις την αιωνία κόλαση. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίγας λέγει κάτι πολύ ωραία λόγια, τελειώνοντας το κεφάλαιό του αυτό, όταν ερμηνεύει. Επιτρέψτε μου να σας το διαβάσω. «Εμείς δε παρά του σωτήρος Χριστού διδακθέντες εύχεστε μη εισελθείν εις πειρασμόν, εκτενάς τούτο προσευξόμεθα, την οικίαν ασθένειαν επιγεινώσκοντες, της των προφητευθέντων πείρας ρισθείτε, και μήτε την του αντιχρίστου θεάσαστε έλευσιν, μήτε των προλεκθέντων εθνών την κίνησιν, μήτε κίνδυνων θανατηφόρων, της σωτηρίου πίστεως αποστήνε βιαζόμενον, αλλά το μαρτύριον της συνειδήσεως κατά το δυνατόν φυλάττοντες άτρωτον». Ο Χριστός μας είπε να προσευχόμαστε να μην μπούμε σε πειρασμό. Προσεύχεστε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Ακόμη για τα Ιεροσόλυμα που θα γίνεται η καταστροφή και που είναι τύπος των εσχάτων, είπε προσευχηθείτε να μην είναι Σάββατο, να μην είναι χειμώνας. Εκείνο ο ιστορικός τύπος, να μην είναι χειμώνας, γιατί αν φύγετε από τα Ιεροσόλυμα, πού θα πάτε όταν είναι χειμώνας? Θα είναι και οι εχθροί, θα είναι και ο καιρός ο χειμωνιάτικος. Ξέρουμε από την ιστορία ότι η άλωση της Ιερουσαλήμ έγινε τον Αύγουστο, δεν ήταν χειμώνας. Και να μην είναι Σάββατο, γιατί απειγορεύεται να περπατήσει κανείς παραπάνω από δύο μίλια. Έπρεπε λοιπόν εκείνοι που θα φεύγαν από την Ιερουσαλήμ να μην ήταν χειμώνας, να μην ήταν Σάββατο, για να μπορούν να φύγουν. Βέβαια, σας είπα Αύγουστο, εκεί έχουμε την άλωση, αλλά εδώ αυτό που λέγει ο Χριστός δεν το λέγει για εκείνους που θα ήταν μέσα στην πόλη, αλλά για εκείνους που θα ήσαν ναι μέσα στην πόλη, αλλά θα έφευγαν πριν κλείσουν οι πύλες της πόλεως, για τους χριστιανούς. Γι' αυτό το έλεγε. Και εδώ βλέπουμε ότι είπε να προσευχηθούν. Αυτό λέγει εδώ τώρα ο Άγιος Ανδρέας, να μην μπούμε σε πειρασμό, ώστε γνωρίζοντες την ασθένειά μας, διότι μπορεί να βρεθούμε σε πειρασμό και να πέσουμε, δηλαδή να μην μπορούμε να αντέξουμε σε εκείνα που θα μας βρουν, και να απαλλαγούμε από εκείνα που έχουν προφητευθεί, ώστε ούτε την έλευση του αντιχρίστου να δούμε, ούτε τα έθνη Γόγ και Μαγόγ να δούμε την κίνησή τους, μήτε κανένα κίνδυνο θανατηφόρο που θα μπορούσε να μας βγάλει από το δρόμο της σωτηρίας. Αλλά τι, ας έχουμε μόνο το μαρτύριο της συνειδήσεως κατά το δυνατόν φυλάττοντες άτρωτον. Μόνο τη συνείδησή μας να λέμε τι είναι το καλό, τι είναι το κακό, και να μην μπούμε μέσα στην περιοχή αυτών των δεινών που αναμένει η ανθρωπότης. Να σας έλεγα ότι και εμείς να ευχηθούμε αυτό, τουλάχιστον για την γενιά μας το εύχομαι, γιατί όταν έρθουν εκείνοι οι φοβεροί πειρασμοί, δεν ξέρω, αγαπητοί μου, ούτε για τον εαυτό μου γνωρίζω τι μπορώ και ποιος μπορώ να σταθώ. Μετά το τέλος της ιστορίας και κατά τη διάρκεια που έδρασε, όπως είδαμε, ή θα δράσει, έδρασε και δρά ακόμη το Ευαγγέλιο του Χριστού
και η πίστης, ταυτοχρόνως όμως και ο διάβολος και το πνεύμα του Αντιχρίστου και ο Αντίχριστος, έρχεται να κλείσει ολόκληρη ιστορία με την καθολική κρίση που θα ασκήσει ο Χριστός σε ολόκληρη την κτιστή ορατή και αόρατων δημιουργίων του, διότι την ημέρα εκείνη θα κριθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι δαίμονες και ο διάβολος. Εξάλλου το είπαμε προηγουμένως, όταν θα ρυφθεί ο διάβολος εις την κόλαση. Πηγαίνετε, λέει, στην κόλαση που ετοιμάστηκε δια των διάβολων. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι οι Άγιοι κρινούσι αγγέλους? Θα κρίνουν αγγέλους. Ποιους αγγέλους? Τους πεπτοκότας αγγέλους, τους δαίμονες. Θα κρίνει λοιπόν ο Χριστός ορατά πλέον εμφανιζόμενος, το υπογραμμίζω, ορατά εμφανιζόμενος, θα τονίζει κάθε πάσα σάρξ, κάθε άνθρωπος, και οι δαίμονες θα δουν τον Χριστό, θα τους κρίνει όλους, ορατή και αόρατος δημιουργία. Παγκόσμιο κριτήριο, φοβερό, φοβερό. Ακούστε πώς περιγράφει αυτό το παγκόσμιο κριτήριο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης παρακάτω. Και είδων, θρόνων, μέγαν, λευκών και των καθήμενων επ' αυτού, ου από προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός, και τόπος ου είχε βρέθει αυτής. Και είδων τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου, και βιβλία εινήχθησαν, και άλλο βιβλίο εινήχθη ο εστί της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών, και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτής, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ευλήθησαν εις την λίμνη του πυρός, ούτως ο θάνατος ο δεύτερος εστίν. Και ήτης ούχε βρέθη εν τη δίβλο της ζωής γεγραμμένος, ευλήθη εις την λίμνη του πυρός. Να σας το αποδώσω απλά. Είδα θρόνο μεγάλο, άσπρον, να κάθεται επ' αυτού ο καθήμενος, δεν λέγει ποιος, υπονοείται ο Χριστός, που όταν ενεφανιστεί το πρόσωπό του, από μπροστά του έφυγε η γη και ο ουρανός, ολόκληρη η δημιουργία, και τόπος δεν βρέθηκε για αυτούς. Είδα τους νεκρούς και τους μεγάλους στην ηλικία και τους μεγάλους στα αξιώματα και τους μικρούς στην ηλικία και τους μικρούς και ασήμους ανθρώπους, όλοι αυτοί να έχουν αναισθηθεί και να στέκονται μπροστά στο θρόνο. Ανοίχθηκαν βιβλία, και ένα άλλο βιβλίο ανοίχθηκε που είναι της ζωής, η γραμμένη εκείνη που θα είναι για την αιώνια ζωή. Και κρίθηκαν οι νεκροί σύμφωνα με τα γραμμένα στα βιβλία κατά τα έργα τους. Η θάλασσα έδωκε τους νεκρούς της, αυτοί που πνίγηκαν στη θάλασσα, αυτούς που έφαγαν τα ψάρια, και ο θάνατος και ο Άδης, αυτοί που ήσαν στον Άδη, έδωκαν τους νεκρούς των, άδειασε ο Άδης, καθολική ανάσταση, και κρίθηκε ο καθένας κατά τα έργα του. Και ο θάνατος πια και ο Άδης άχρηστα πετάχτηκαν στη λίμνη του πυρός, που είναι ο δεύτερος θάνατος προσωποποίησης εδώ, θα τα αναλύσουμε όμως, εις την αιωνίαν κόλαση. Όποιος δεν βρέθηκε στο βιβλίο της ζωής γραμμένος, αυτός
πετάχθηκε στη λίμνη της φωτιάς, στην Ιωνία κόλαση. Σκηνή φοβερής μεγαλοπρεπίας, αγαπητοί μου, φοβερής, αλλά και λιτότητος. Διότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν μας περιγράφει την κρίση στο 25 κεφαλαιό του, την παρουσιάζει όχι πάρα πολύ λιτή, απλή. Εδώ υπάρχει μία λιτότης, αλλά αυτή η φοβερή μεγαλοπρέπεια. Ας δούμε το ιερό κείμενο στα λίγα λεπτά που μας μένουν. Και είδων θρόνων μέγαν, λευκών, και των καθήμενων επ' αυτού, ου από προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός, και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Ο θρόνος αυτός που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν είναι ο επουράνιος θρόνος που είδε στο τέταρτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όταν ανοίχθηκε ο ουρανός. Ανοίχθηκε, λέει, ο ουρανός, πύλη στον ουρανό, και είδα θρόνον. Δεν είναι αυτός ο θρόνος στον ουρανό. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ακούσατε το. Α Θεσσαλονικής 4,16. Ότι αυτός ο Κύριος καταβίσεται από ουρανού, θα κατεβεί από τον ουρανό. Πού θα σταθεί? Στη γη? Όχι. Και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, εμείς που θα ζούμε τότε, οι περιλυπόμενοι που θα έχουμε μείνει στη ζωή, άμα συγχρόνως συν αυτής με τους νεκρούς που αναστήθηκαν. Εδώ ο Απόστολος βέβαια μόνο μία πτυχή αναφέρει, αυτοί που θα σωθούν. Δεν τον ενδιαφέρουν για μια στιγμή οι αμαρτωλοί. Αρπαγισόμεθα εν νεφέλες, θα αρπαχθούμε με σύννεφα. Δεν θα είναι σύννεφα αποτελούμενα από σταγονίδια. Θα είναι η νεφέλη εκείνη που υπέλαβε, σήκωσε τον Κύριον όταν ανελαμβάνεται εις των ουρανών. Είναι όχημα, εικόνα θείου οχήματος, θείας δόξης. Θα μας παραλάβει δόξα. Θα μας παραλάβει δόξα. Όπως των πτωχών εκείνων Λάζαρων, άγγελοι, λέει, πήραν την ψυχή του. Γιατί άγγελοι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ένας δεν μπορούσε? Τιμησένεκεν. Δόξα. Αρπαγισόμεθα εν εθέλες, εις απάντησιν του Κυρίου, για να προϋπαντήσουμε τον Κύριον, εις αέρα. Δεν λέει στον ουρανό, λέει εις αέρα. Και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα. Πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα, θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο εκεί στον αέρα? Όχι. Η συνάντηση θα γίνει στον αέρα. Όταν λέει αέρας, προσέξτε εδώ, θα πει ένα σημείο μεταξύ ουρανού και γης. Συνεπώς, ο θρόνος του Κριτού δεν θα είναι ο θρόνος που είδε ο Ιωάννης, όπως σας είπα, στον ουρανό. Θα είναι ούτε στη γη, αλλά θα είναι ο θρόνος του Κριτού, που μας λέγει πάλι το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Θα τον δουν όλοι, και εκείνοι που τον εξεκέντησαν, και εκείνοι που τον ελόγχισαν. Και τον ελόγχισαν όχι εκείνοι ένα-δυο στρατιώτε, όταν ήθελαν να διαπιστώσουν οι άνθρωποι. Στρατιώτες ήσαν, Ρωμαίοι μάλιστα, διαταγές εκτελούσαν. Μάλιστα αυτοί μπορεί να γίνουν και χριστιανοί, αν το θέλετε. Ο Λογκίνος, κατά την παράδοση Λογκίνος έλεγε το, ο εκατόνταρχος, είναι σήμερα η γιορτή του, κατά συγκυρία. Σήμερα είναι του Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου, του εν το Σταυρό. Είδατε, έγινε χριστιανός και έγινε και μάρτυρος. Μπορεί και εκείνοι οι άλλοι λογχιστές να έγιναν μάρτυρες. Είναι εκείνοι που ελόγχισαν και ελογχίζουν μέσα στην ιστορία και ανασταυρώνουν, κατά τον Απόστολο Παύλο που γράφει στους Φιλιππισίους, ανασταυρώνουν τον Χριστό με την απιστία τους, την αθεία τους, τον πόλεμό τους εναντίον της Εκκλησίας και τη βρώμικη ζωή τους.
θα το δουν, λέγει. Όψονται ίσον εξεκέντησαν. Φοβερό. Άρα αυτή η θέα θα είναι κάτι μεταξύ ουρανού και γης, διότι δεν μπορεί να κατεβεί από τον ουρανό. Συγγνώμη, οι εκφράσεις αυτές, συγγνώμη, καταβήσετε από ουρανού, αρπαγισόμεθα ενεφέλες, δείχνουν τη συνάντηση ότι είναι μεταξύ γης και ουρανού. Αλλά εκείνο το και ούτω πάντοτε εν Κυρίω εσώμεθα, δείχνει ότι δεν μπορεί η βασιλεία του Θεού να είναι εκεί στον αέρα. Αναμφισβήτητα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι ο θρόνος του Κριτού θα είναι κάπου μεταξύ ουρανού και γης. Ο Χριστός βεβαίως θα έρθει από τον ουρανό. Και όταν λέγει θα έρθει από τον ουρανό, σημαίνει ότι δεν θα είναι στον ουρανό. Γιατί επιμένω τόσο πολύ, θα μου πείτε. Επιμένω γιατί υπάρχει η αιρετική θέση των χιλιαστών που λέγουν ότι ο Χριστός θα έρθει εδώ στη γη και ότι δεν θα τον δούμε, θα είναι, λέει, αόρατος, αλλά και τα λοιπά. Θα έρθει εδώ στη γη. Ήδη, λέει, ήρθε ο Χριστός στη γη, και μάλιστα από τον περασμένο αιώνα έγινε η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θα γελάσετε. Από πού το βγάζετε, χιλιαστέ, ότι ήρθε ο Χριστός? Από την εφεύρεση, λέει, της ραπτομηχανής, από την εφεύρεση του ότι βγάζουμε βούτυρο από το γάλα και κάτι άλλο. Δεν είναι δικά μου αυτά, είναι δικά τους. Είναι δικά τους. Θα μου πείτε, μα είναι αστεία. Θέλει να πει εκεί το εξής, οι διάφορες εφευρέσεις που δείχνουν βελτίωση του πολιτισμού. Και τι σχέση έχει η βελτίωση του πολιτισμού? Σήμερα έχουμε πυρηνική ενέργεια. Θα πει ότι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Ναι, ήρθε, λέγει, αοράτος. Ήρθε αοράτος. Αυτά είναι τα παραμύθια της χαλιμάς. Ο Χριστός μας είπε, ακούστε τι μας είπε, θα σας πούνε εδώ ο Χριστός, εκεί ο Χριστός. Ορατός ο Χριστός, αόρατος ο Χριστός. Ορατός στην έρημο, ορατός στα ταμεία. Μη πιστέψετε, μη πάτε, μη κινηθείτε. Και λέγει ο Κύριος, Ματθαίος 24:27, εάν ουν ύπος ειν ημίν, ιδού εν τη ερήμο εστί, μην εξέλθετε, ιδού εν της ταμείης, μη πιστεύσετε, ως περγάρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμόν, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Όπως η αστραπή όταν αστράψει φαίνεται σε όλο τον ουρανό, από την Ανατολή στη Δύση, θα πει, έτσι θα φανεί και η παρουσία του Χριστού. Θα είναι ορατή. Θα είναι ορατή. Και επιμένω, ακριβώς για να μην παρασυρώμεθα από τους αιρετικούς που λέγουν τις φλιαρίες τους. Ο θρόνος είναι μέγας. Γιατί είναι μέγας? Διότι, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, μέγας και ο έποχος αυτού. Μέγας και εκείνος που κάθεται στον θρόνο αυτού. Είναι δε λευκός. Η λευκότητα του θρόνου εκφράζει το μεγαλείον του Θεού, το δίκαιον της κρίσεως, αλλά και τις αρετές των Αγίων, όπως λέγει ο Αρέθας, διότι πάνω σε αυτές τις αρετές, την αγιότητα δίκην θρόνου των Αγίων, της αρετές, ενθρονίζεται, κάθεται ο Θεός, ο εναγίης αναπαυόμενος. Ο Θεός, ο Άγιος, ο εναγίης αναπαυόμενος, αυτός που αναπαύεται εις τους Αγίους του. Και ποιος είναι ο καθήμενος? Δεν μας είπε μέχρι τώρα τον καθήμενον, το όνομά του. Δια το μυστηριωδέστερον και το υποβλητικότερον, το όνομα του καθημένου παραλείπεται. Αλλά σαφώς είναι ο Χριστός. Διότι εκείνος είπε θα έρθει να κρίνει τον κόσμο, και στον Ευαγγελιστή Ματθαίο μας το λέγει σαφώς, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, είδατε, με την ανθρωπίνη του φύση. Την ανθρωπίνη του φύση, αυτά βέβαια δεν πρέπει να σας τα λέγω, τα ξέρετε. Αλλά δεν πειράζει να επαναλαμβάνουμε για μια εβραίωση. Ο Χριστός την ανθρωπίνη του φύση δεν την απέβαλε όταν ανέβηκε στον ουρανό, όπως λέγουν οι χιλιαστέ και οι αιρετικοί, και μερικοί προτεστάντοι το λέγουν αυτό. Και μερικοί προτεστάντε το λέγουν.
Ο Χριστός διατηρεί την ανθρωπίνη του φύση. Δεν είναι ένα στοιχείο η ανθρωπίνη φύση που στάθηκε ένα εργαλείο για να φέρει την λύτρωση με τη σταυρική θυσία και είναι άχρηστη. Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι το πρώτο σχέδιο του Θεού δι' αυτής της ανθρωπίνης φύσεως να ντυθεί ολόκληρη τη δημιουργία του. Είναι το πρώτο θέλημα. Ο Σταυρός είναι το δεύτερο θέλημα. Έτσι ο Χριστός θα διατηρεί την ανθρωπίνη του φύση εις τους αιώνας των αιώνων. Όταν έλθει λοιπόν ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ όταν θα έρθω ως άνθρωπος. Αλλά και ο ίδιος μας είπε ότι Ιωάννης 5:22, ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό. Δεν κρίνει κανέναν ο πατήρ. Όλη η κρίση ανήκει εις τον Υιόν, τον ενανθρωπίσαντα Υιόν. Όχι των Θεών Λόγων, αλλά των Θεών Λόγων που ενανθρώπισε. Δεν είπε ο Χριστός μετά την Ανάστασή του «εδόθη μη», μου δόθηκε πάσα εξουσία. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων. «Εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Εν ουρανό και επί γης σημαίνει θα κρίνω ζώντας και νεκρούς, θα κρίνω ανθρώπους και δαίμονες. Ο γενικός, ο καθολικός κριτής. Είναι σπουδαία αυτά, αγαπητοί μου, να ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός μας. Ακούσατε, ποιος είναι ο Χριστός μας? Και να μην τον λέμε στα παιδιά ο Χριστούλης. Δεν είναι ωραία, δεν είναι ωραίο αυτό. Να λέμε ο Χριστός. Μην λέμε ο Χριστούλης και τρυφεροποιούμε ονόματα που είναι ή ο Θεούλης. Γιατί το παιδί μετά νομίζει πως ο Θεούλης είναι κανένα γεροντάκι, κανένα ανθρωπάκι, κανένα ο Θεός. Και το παιδί να αισθάνεται δέος. Δεν είναι καταπίεση. Δεν είναι αυτές οι φιλιαρίες της συγχρόνου ψυχολογίας και παιδαγωγικής. Μη πεις ο Θεός, ο φοβερός που προκαλεί φόβο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν έχουμε τον φόβο του Θεού? Γι' αυτό βρίζουμε σήμερα τον Θεό και έχουμε κάνει ανάστατη την κοινωνία των ανθρώπων. Ο Χριστός, ο Θεός. Έτσι λοιπόν, ο πατήρ δεν κρίνει, ο Υιός κρίνει τα πάντα. Εδώ λέγει ότι από το πρόσωπο του οποίου φεύγει ο ουρανός και η γη. Τι σημαίνει πρόσωπο? Όταν εμφανίσει το πρόσωπο του Χριστού, θα εμφανιστεί, θα φύγει λέει ο ουρανός και η γη. Περίεργο. Πρόσωπο σημαίνει Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Το λέγει έτσι ο άνθιμος Ιεροσολύμων, ότι πρόσωπον Θεού εστίν η Δευτέρα αυτού παρουσία. Αλλά τι σημαίνει ότι έφυγε ο ουρανός και η γη? Και τόπος δεν βρέθηκε για αυτά. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας τόπος εκεί να πάει ο ουρανός και η γη. Τι σημαίνει αυτός ο ουρανός και η γη ότι φεύγουν? Αυτό το τεράστια μεγάλο που θα σας ενθουσιάσει άμα το μάθετε, πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, θα το πούμε την ερχομένη Κυριακή.